Λοιπόν, έχουμε αγοράσει αυτή την κορνοπούλα η οποία είναι στα 12 κιλά ακριβώς και ο ψήστης, ο Νίκος Σωτηρίου, έχει ξεκινήσει την ερωτηλιστία. Αφού την έχουμε μαριναρίσματος, ρίξει μέσα το αλάτι της, το πιπέρι της, ανθό αλατιού πάντα, το πιπέρι της, δεντρολίβανο, λεμόνι, ένα λεμόνι κομμένο στα 4, λεμόνι, 4 κομματάκια, 4, ένα λεμόνι κομμένο στα 4, δεντρολίβανο, λίγο θυμάρι, μέσα αυτά στη κοιλιά του. Και είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στη διαδικασία του ψησίματος. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη διαδικασία του ψησίματος. Η ώρα είναι 4:30. Έχουμε ετοιμάσει τη γορνοπούλα, έχουμε δέσει και τα αυτιά για να μην κάνουν αέρα και φυσάει τα κάρβονα και καίγονται. Την έχουμε βάλει στους τα κάρβονα, η θερμοκρασία στα κάρβονα είναι 611 βαθμοί. 611 και από εδώ. Τώρα. Στους εξωτερικά στους 65. Το ίδιο. Εκεί. Είμαστε έτοιμοι. Εσείως 8 η ώρα, 8.30 θα βγει. Βάλαμε και ένα χαρτάκι τύπου φουστανάκι στη γορνοπούλα για να μην καεί η κοιλιά της εκεί πέρα, για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Μετά από μια μισή ώρα... Δύο ώρες είναι μας ακριβώς. Έχουμε βάλει και τις πατατούλες να γυρίζουν στο γύρισμα. Και θέλω να πάρουμε και μια ένδειξη θερμοκρασίας. Θα πάρουμε και μια ένδειξη θερμοκρασίας. Λοιπόν, πώς είμαστε στα κάρβουνα? Μια χαρά είμαστε. 600 βαθμοί στα κάρβουνα. Στο δέρμα είναι στους 95. Και εδώ. Καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Άρα συνεχίζουμε το ψήσιμο. Συνεχίζουμε το ψήσιμο. Θα μετά από λίγο θα πάρουμε και μια ένδειξη εσωτερική μέσα στο κρέας. Ναι, άλλο αυτό εδώ. Τι με πάμε. Τι θα έκανε σήμερα, παίρνουμε και μια εσωτερική θερμοκρασία μέσα εδώ στα πούκια. Για να δούμε πού ακριβώς είμαστε. Βρισκόμαστε. Καλά πάμε, είμαστε στους 80 βαθμούς και πρέπει να πάμε στους 90. Στους 90, εσωτερικά. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη δρόμο. Έχουμε. Λίγο μυζιδάκι ακόμα, μια πατατούλα ακόμα. Είμαστε 3 ώρες, λίγο και 20 λεπτά και πάμε και σε μερικά λουκανικάκια για να φτιάξουμε τη γεύση. Και το κορνοπουλάκι βέβαια, όπως βλέπετε και εσείς, συνεχίζει να ψήνεται. Όχι, την καρδιά δεν την έχουμε μπροστά σου. Τώρα χρωστά σου πληροφορώ, τη στιγμώνω. Όσο πάει και στιγμώνω. Τώρα. Και τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος. Εσείως έχουμε πιάσει την εσωτερική θερμοκρασία 90 βαθμούς. Και είμαστε έτοιμοι και καλά ψησίματα έχουμε.